Μαζική συντονισμένη επίθεση με ουκρανικά UAV ευνηδίασε ρωσική ταξιαρχία στην Κριμαία. Εκατοντάδες ρωσικές απώλειες, αναφέρει το Κίεβο. Η μυστική υπηρεσία πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας μαζί με την υπηρεσία ασφαλείας της χώρας εξαπέλυσαν μια επίθεση με drones έναντι της 126ης ταξιαρχίας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στο χωριό Περεβάλνη στην Κριμαία. Πιο συγκεκριμένα, η Ουκρανίσκα Πράβδα, επικαλούμενη ειδικές πηγές, ανέφερε πως υπάρχουν αρκετές δεκάδες ρωσικές απώλειες. Σήμερα, 25 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε πλήγμα έναντι της 126ης ταξιαρχίας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας μετά από κοινή ειδική επιχείρηση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Οι Ρώσοι στοχεύθηκαν με επιτυχία από ντρόνους, δήλωσε η πηγή της σελίδας. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός drones που χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση, αλλά σημειώνεται πως επρόκειτο για μια ομάδα UAV. Οι ρωσικές απώλειες αναφέρεται από τα ουκρανικά μέσα πως είναι κάποιες εκατοντάδες. Λέγεται πως χτυπήθηκαν και αποθήκες πυρομαχικών, ενώ ο ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός υπόθηκε πως δέχθηκε σοβαρές ζημιές. Η πηγή πρόσθεσε επίσης πως οι Ρώσοι ήταν απροετοίμαστοι για μια κοινή ειδική επιχείρηση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Τα ντρόνους μας κατάφεραν να περάσουν όλες τις εχθρικές άμυνες, δήλωσε η Ουκρανική πηγή. Το Κίεβο υπόσχεται και άλλες τέτοιες επιθέσεις έκπληξη έναντι του ρωσικού στρατού στο μέλλον. Όπως μας είχε ενημερώσει στο παρελθόν η Ουκρανίσκα Πράβδα, επικαλούμενη τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας, στις 15 Αυγούστου τα Ουκρανικά στρατεύματα έπληξαν την 126η μεμονωμένη ταξιαρχία παράκτειας άμυνας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Πράγματι, χτυπήθηκε. Αυτή δεν είναι η πρώτη επίθεση έναντι της 126ης ταξιαρχίας. Όπως ο υποστράτηγος Κύριλος Μπουντάνοφ είχε δηλώσει στην τελευταία του συνέντευξη, η Ουκρανία μπορεί τώρα να πλήξει και να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις οπουδήποτε στην Κριμαία. Θα υπάρξουν πολλά νεότερα πλήγματα σύντομα, δήλωσε ο Αντρέι Γιούσοφ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας. Ο ίδιος σημείωσε επίσης πως δεν υπάρχουν βίντεο ή εικόνες επίθεσης, ωστόσο το πλήγμα επιβεβαιώνουν αναφορές από ρωσικά μέσα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.